Δεν έχουν βγει ακόμη οι σχετικέ αποφάσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένουμε να βγουν την Παρασκευή. Mm -hmm. Αλλά έχουμε στα χέρια μα την δήλωση του Ευρωπαίου Επίτροπου του Τσιόλο, no. στι 11 Αυγούστου, που λέει ότι μπορούμε αναδρομικά από την ημερομηνία δηλαδή που έκανε την δήλωση, τη 11 Αυγούστου, να ξεκινήσουν οι δραστηριότητε οι οποίε προ, προβλέπονται από του κοινοτικού κανονισμού για την αποσυμφόρηση τη αγορά. Οι δραστηριότητε αυτέ είναι δωρεάν διανομέ στα Ιδρύματα. Επίση, η απόσταση, η παραχώρηση των προϊόντων μα σε κτηνοτρόφου για ζωοτροφή, mm -hmm. η μη συγκομιδή ή η λεγόμενη πράσινη ή πρώιμη συγκομιδή. Ε, Εμεί, αυτή τη στιγμή, έχουμε δυνατότητα να κάνουμε δύο δράσει. Είτε να πάμε στα φιλανθρωπικά ιδρύματα, mm -hmm. είτε να τα οδηγήσουμε σε απόσταση. Η δική μα επιλογή είναι να πάμε στα φιλαθροπικά <ΣΣΣΣΣ> ιδρύματα. <ΣΣΣΣ> Δεν θα Άμαστε, περιμένουμε. <ΣΣΣ> Λοιπόν, την έκδοση των αποφάσεων τη Βρυξέλλε. Είχαμε χθε την έγκριση από το Υπουργείο, την προφορική βέβαια καταρχήν, αλλά πιστεύω οι δεσμεύσει του θα υλοποιηθούν χωρί κανένα πρόβλημα. Να ξεκινήσουμε τι επαφέ. Σε λίγο θα έχω συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό, τον κύριο Κουκουλόπουλο, για να δούμε με του υπηρεσιακού παράγοντε τι διαδικαστικά έγγραφα θα χρειαστούν. Mm -hmm. Και ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφέ και με την Εκκλησία τη Ελλάδο και με την Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων και με τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση να δούμε πού μπορούμε να στείλουμε προϊόντα και επίση. Ρίξαμε και μια ιδέα έκθεση στο Υπουργείο Η οποία θα εξεταστεί Επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας Να διανύμουμε το προϊόν χωρίς να αλλοιωθεί mm -hmm. Να μπορέσουμε να το οδηγήσουμε στη χυμοποίηση, Έτσι ώστε να διανεμηθεί στα φιλοθροπικά ιδρύματα Και στα σχολιά που τώρα χειμώνα. είναι κλειστά ναι. Το χειμώνα Σε τετραπάξη συσκευασία για να μπορέσει ο κόσμο να το απολαύσει το προϊόν του χυμού του επιτραπέζιου ροδακίνου και ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε τι μέγιστε δυνατέ ποσότητε. Αυτό θα, θα ιδωθεί από το Υπουργείο σε σχέ... μαζί με τι Βρυξέλλε. Επίση, ε, αντίστοιχο αίτημα θα υπάρξει και από του Ευρωπαίου, ε, Ισπανού και Ιταλού, ώστε να μπορέσουν και αυτοί που έχουν πολύ μεγαλύτερε ποσότητε να το οδηγήσουν στη χυμοποίηση και στην δωρεάν διανομή στα σχολεία και στα Είστε σε υπάρχει. κάποια συνεννόηση μαζί του, Ντα δηλαδή Εμεί. Συμμετέχουμε σαν ε, η Μαθία και σαν Κοζάνη ε, Σε ένα ευρωπαϊκό όργανο που λέγεται Αρέφλη Είναι ένωση περιφερειών που παράγουν φρούτα και λαχανικά και έχουμε έναν θεσμικό ρόλο και εισηγούμε στι Βρυξέλλε ε, διάφορε προτάσει. Ήμασταν λοιπόν από την αρχή τη κρίση, σε συνεργασία μαζί του, είχαμε καταθέσει μάλιστα από κοινού προτάσει στι αρχέ Ιουλίου, μετά την έναρξη τη παραγωγή, όπου κατέρευσαν στην κυριολεξία οι τιμέ του ροδακίνου λόγω ευρωπαϊκή υπερπαραγωγή και λόγω πολύ μεγάλη μείωση τη κατανάλωση. Αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν στι 11 Αυγούστου από τον Τσιόλο ήταν μέτρα τα οποία θα εξαγγέλλονταν ούτω ή άλλω λόγω τη κρίση του ροδακίνου. Ναι, τώρα αυτό όσον αφορά στην τύχη ας πούμε, της, της, παραγωγής. Από, στο οικονομικό πεδίο η κάλυψη ποια θα είναι. Στο οικονομικό πεδίο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε και νομίζω ότι είναι ασφαλής πληροφορίες μας, θα εγκριθεί ένα κονδύλι έως 30 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του ροδακίνου τη Ευρώπη. Πανευρωπαϊκά, όμως. Και περίπου ένα κονδύλι, γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, σύμπλην, για ενέργειε πρόθεση και διαφήμιση. Αυτά, όμω, τα, τα έω 30 εκατομμύρια θα είναι δυνα, δυνατόν να αναλυφθούν και να απολυφθούν μόνο μέσα από συγκεκριμένε δράσει που σα ανέφερα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν κάνει δωρεάν διανομέ ή αν δεν στείλει τα παίρνεις. προϊόντα στην απόσταση, δεν θα πάρει ούτε Ναι, Σαφώ είναι συνδεδεμένα αυτό. Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό λέω και ω όμως... πόσο. Ε, άκουσα και από συναδέλφου σα ότι ω ποσό δεν είναι επαρκέ. Όχι βέβαια, καλύπτει μονάχα μέρο του, του προβλήματο που έχουμε, διότι έχουμε πουλήσει πάρα πολύ φθηνά. Τα φορτία τα οποία είχαν σταλεί στη Ρωσία πρώτη έναρξη του εμπάρκου και μπλοκαρίστηκαν στα ρωσικά σύνορα, τα σκοτώσαμε στι άλλε αγορέ. Όχι μόνο εμεί και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί σε πάρα πολύ χαμηλέ τιμέ για να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε, να μην επιστρέψουν ναι. πίσω, διότι Παράσυγμα ένα φορτίο πώς. 10 μέρε στον δρόμο, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είναι. Ναι, ναι. Ένα άλλο ζήτημα όμω που βάλαμε χθε στο Υπουργείο Εξωτερικών στην πρωινή σύσκεψη ήταν οι δασμοί που έχουμε στην Τουρκία. Αν μιλάμε λοιπόν για νέε αγορέ και ψάχνουμε yeah. στην Ινδία ή στην Κορέα ή άλλο, έχουμε δίπλα μα μια πραγματικά νέα αγορά, η οποία είναι κλειστή για τα ευρωπαϊκά αγρο... αγροτικά προϊόντα η οποία επιβάλλει στα προϊόντα μα 55% δασμό. Σήμερα λοιπόν που οι Ρώσοι κάνουν σαν τρελή να βρουν προϊόντα για να καλύψουν τι σοβαρέ ανάγκε τη αγορά, οι οποίε βέβαια οι τιμέ έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, αγοράζουν πανάκριβα τα τουρκικά αλλά και τα σκοπιανά προϊόντα και τα σέρβικα βέβαια, σε πολύ ψηλέ τιμέ. Αδειάζουν λοιπόν οι αποθήκε των Τούρκων και των Σκοπιανών και των Σέρβων, δεν θα έχουν να καλύψουν τι ανάγκε τη εσωτερική του αγορά. Και είναι ευκαιρία λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσει από την Τουρκία σε αυτό το κρίσιμο διάστημα να άρει του δασμού τη για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Δεν μα ενδιαφέρει, Σόνι και καλά, να πουλήσουμε Ελληνικό ακτινίδιο, γιατί είναι και για το μέλλον, έτσι, ναι. η μήλο. Αρκεί να φύγει ιταλικό ακτινίδιο στην Τουρκία να αποσυμφορηθεί η αγορά, να, να περισσεψει χώρο για μα, ή και πολωνέζικο μήλο, διότι αν δεν βρεθούν άλλε διέξοδοι, θα πλημμυρίσουν την Ελλάδα. Ναι. Να ρωτήσω <συσκ> κάτι ε, τελευταίο που ακούγεται πολύ. Ότι ε, ε, προφανώ υπάρχει το οικονομικό κόστο, αλλά ο μεγάλο κίνδυνο είναι να χαθεί η αγορά, δηλαδή. Μια αγορά στην οποία έχει, έχουν μπει τα ελληνικά προϊόντα μετά από μεγάλο αγορά, μεγάλη προσπάθεια, οργανωμένη δουλειά που λένε. Ε, η κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα διαμορφώνει ένα περιβάλλον που μπορεί να οδηγήσει τι ελληνικέ ε, ε, παραγωγικέ επιχειρήσει στο να χάσουν την αγορά. Υπάρχει αυτό ο κίνδυνο ή όχι. Ναι, είναι δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο να γίνει η οχι να ειναι δηλαδη εξαιρετικα δυσκολο να η επαναδιεισδυση ναι. ναι, των ελληνικών προϊόντων. Σίγουρα όταν ανοίγει τι πόρτε σε άλλο πελάτη. Ναι. Όσο και να μπορεί να επιστρέψει στη συνέχεια, δημιουργούνται δεσμεύσει και έχει χάσει μερίδιο τη αγορά. Το ξέρω από την Κοσέρβα που χρόνια τη δούλευα και ήμουν γενικό διευθυντή σε ένα κοσερβοποιείο. Όταν λοιπόν έμπαινα εγώ σε ένα καινούριο πελάτη και έδιωχνα τον Ισπανό, Έβαζα ρίζε και δημιουργούσα τι προποθέσει να αυξήσω τι πωλήσει μου. Αυτό λοιπόν, αυτός λοιπόν ο κίνδυνο είναι υπαρκτό. Yeah. Yeah. Βέβαια, τα ελληνικά προϊόντα είναι άριστη ποιότητα και οι δεσμοί οι οποίοι προπήρχαν είναι ισχυροί. Δεν σπάνε έτσι εύκολα. Αλλά δημιουργείται πρόβλημα. Yeah. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα, θέλω, θα ήθελα να σα θέσω είναι, λένε, για καινούργιε αγορέ. Δεν είναι εύκολο να μπει σε νέε αγορέ. Είναι ένα προϊόν το δικό μα αυτό, προσανατολισμένο στη ρωσική αγορά. Δηλαδή, μεγαλόκαρπο, σε κατάσταση ε, σωστή ορίμαση. Ε, με το χνούδι, δεν είναι αποχνωμένο. Η Δυτική Ευρώπη θέλει μικρό καρπαροδάκι, μεσαία μεγέθη, σκληρά, σχεδόν άγουρα. Λοιπόν, τα θέλει σε κουπάκια. Δεν είναι δηλαδή οι συνθήκε τη αγορά που μπορούν εύκολα να σου επιτρέψουν από τη μια μέρα στην άλλη να ναι, μετασχηματίζεις το σύστημά σου και να μπει στη νέα αγορά. Χώρια που δεν σε αφήνουν οι ανταγωνιστέ σου. Έτσι. Ναι, προφανώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιανακάκη.